Στο ίδιο έργο θεατές και σήμερα εκατοντάδες καβαλιώτες που έσπευσαν στις εφορίες τελευταίες ημέρες του χρόνου για να διευθετήσουν τις ανοιχτές υποθέσεις τους, δημιουργώντας ουρές αναμονής και ταλαιπωρίας στην εφορία Καβάλας. Ως γνωστόν, την Τετάρτη 31 Δεκεμβρίου λήγει η προθεσμία υποβολής τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για τον έμφυα, η πληρωμή των τελών κυκλοφορίας αλλά και η παράδοση πινακίδων για γιοταχή που βγαίνουν σε ακινησία. Δύο ώρες περιμένουμε πάλι για να μην ξυπηρετούμαστε. Δύο ώρες. Για... Ξυπηρέτηση για να γίνει πρέπει να άρχισε πέρα 5 λεπτά, 10 λεπτά και να φεύγεις. Με τις ώρες τώρα. Θα γίνει. Θα περιμένουμε, τι θα κάνουμε. Μπορεί να κάνουμε κι αλλιώς. Για τον έμφυα είστε εδώ, για το Ε9. Ναι, για το Ε9. Ναι. Έχετε τροποποιητική. Ναι. Περιμένετε έκπτωση. Ξέρω εγώ τι θα γίνει. Τι να πεις, ξέρω εγώ. Σας ήρθε φουσκωμένο, ε. Φουσκωμένο, παραφουσκωμένο, όχι φουσκωμένο. Μην το συζητάς. Για τον έμφυα είστε εδώ. Για έμφυα, είμαι για το θέμα έμφυα της Εκκλησίας. Που για να κάνουμε το τροποποιητικό αυτό το... Α, έρχεται και στην Εκκλησία, έμφυα, ναι. Και... Μεγάλο. Μεγάλο, είναι 300-400 ευρώ. Για ποια μονή μιλάμε? Για ποια εκκλησία? Για την Άγιο Δημήτρου Ποντολιβάδου. Α, από το Ποντολιβάδο, δηλαδή έρθατε εδώ πέρα για να κάνετε... Εφόσον τα μας μαζέψανε και μας συμπτύξανε όλοι. Και τώρα εσείς περιμένετε ώρα εδώ? Καμιά ώρα περίπου. Καμιά ώρα, είστε αισιόδοξοι ότι σήμερα θα τα τελειώσετε? Πιστεύω, γιατί έχω έρθει και άλλη φορά. Εσείς κύριε Ανανία, πώς το βλέπετε, σας συναντήσαμε Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή. Την περσμένη εβδομάδα τα ίδια παράπονα συνεχίζονται πάλι. Είναι η τέταρτη φορά που έρχομαι και περίμενα από μια μισή ώρα την κάθε φορά που έρχομαι εδώ πέρα. Αυτά έχει η Ελλάδα. Πριν ένα χρόνο μας λέγανε με τα κομπιούτερ, όλα θα γίνει με υπολογιστή στο λογιστή μας. Τι δουλειά έχω εδώ πέρα στην εφορία? Δεν μπορούν να τα κάνουν ο λογιστή μου. Εσείς ακόμα με το τροποποιητικό. Σύμπλον με τα χαρτιά. Ναι. Φέρει και τούτο, φέρει και το άλλο. Σήμερα πιστεύω να τελειώσουν. Αν όχι, θα τους εξαφανίσουμε. Έχω και το ταλέντο του εξαφανίσματος εγώ. Σειρά μου σε λίγο είναι. Για πινακίδες είστε? Όχι, για ενημερώτητες. Ενημερώτητες. Φορολογικές ενημερώτητες. Α, όχι Ε9 και έμφυα. Όχι, όχι, όχι. Τα έχουμε τελειώσει. Μια απλή φορολογική ενημερώτητα. Ναι, μια απλή φορολογική ενημερώτητα. Πιστεύετε θα τελειώσετε όμως σήμερα, έτσι? Ναι, ναι, εντάξει, ήρθε η σειρά μου, δεν είναι δύσκολο. Εδώ δεν υπάρχει κίνηση. Στα άλλα τμήματα είναι το. Παρακάτω στις πινακίδες γίνεται χαμός. Να κοιτάξτε εδώ η σειρά. Τελειώνουν τα τέλη σήμερα. Αν λοιπόν η κατάσταση στην εφορία για τα Ε9 ήταν δύσκολη για τους φορολογούμενους που αναγκάζονται να έρθουν 2 και 3 φορές για να εξυπηρετηθούν, η εικόνα στο ταμείο για την παράδοση πινακίδων ήταν απλά χαοτική. Καθώς σε αυτή την ουρά δεκάδων μέτρων περίμεναν υπομονετικά εκατοντάδες πολίτες, πολλοί εξ αυτών αγανακτισμένοι, τελικά αποχωρούσαν δίχως να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Όπως κάθε χρόνο τέτοιες μέρες, οι εφορίες σε όλη τη χώρα είναι ασφυκτικά γεμάτες και οι υπάλληλοι στα ταμεία προσπαθούν να εξυπηρετήσουν καθημερινά χιλιάδες πολίτες. Η ίδια εικόνα και στην εφορία της Καβάλας σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου, πρώτη-τελευταία μέρα ουσιαστικά για μια σειρά τελών τα οποία λήγουν και εργασιών που πρέπει να διευθετηθούν. Ο έμφυα, οι τροποποιητικές του Ε9 αλλά κυρίως η κατάθεση πινακίδων αυτές τις ημέρες κορυφώνονται. Και όπως μπορούμε να δούμε πίσω μας στην κατάθεση πινακίδων υπάρχει μια ώρα τουλάχιστον 10 μέτρων με εκατοντάδες ανθρώπους να περιμένουν υπομονετικά για ώρες ώστε να ολοκληρώσουν την εργασία τους και πολλοί από αυτούς ίσως να μην προλάβουν το σημερινό ωράριο και να χρειαστεί να έρθουν και αύριο ξανά στην εφορία της Καβάλας. Για πινακίδες είμαστε? Και για πινακίδες. Εντάξει, πιστεύετε σήμερα θα τα καταφέρετε, θα τελειώσετε? Δύσκολο. Δύσκολο. Έχει πολύ κόσμο, ναι. Πολύς κόσμος, ε. Ακριβώς. Τελικά ο Έλληνας είναι της τελευταίας στιγμής. Και της τελευταίας στιγμής. Προτιμάει τις τελευταίες μέρες για να τελειώσει τις υποθέσεις? Προφανώς ναι. Αν και νομίζω ότι για το πλήθος του κόσμου δεν αρκεί, δεν ικανοποιεί το ένα γραφείο και ανάγκησε. Ίσως γι' αυτό να οφείλεται και η μεγάλη καθυστέρηση, αλλά και τον κόσμο που βλέπετε στο βάθος. Χρειάζεται μήπως αυτές τις μέρες που είναι πολύ αυξημένη κίνηση κάποια άτομα περισσότερα, πιστεύετε? Βασικά χρειάζεται κατάργηση των τελών κυκλοφορίας. Μην ξεκινήσουμε ανάποδα. Πληρώνουμε το αυτοκίνητο δεύτερη φορά με τα τέλη που μας έχουν βάλει σε εποχή που τα αγοράσαμε χωρίς δασμούς, χωρίς φόρους πολυτελείας και χωρίς τεκμήρια διαβίωσης. Όταν καταφέρουν το 70% των ανθρώπων να παραδίδει πινακίδες από επαγγελματικά αυτοκίνητα και από γιοταχή, καταλαβαίνετε ότι
ένα κράτος σε πλήρη ακινησία, χωρίς κατανάλωση καυσίμων, χωρίς κατανάλωση ελαστικών, χωρίς όλα αυτά τα έξοδα και το ΦΠΑ που εισέπαρτε το κράτος από την κίνηση του αυτοκίνητου. Δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο συμβαίνουν όλα αυτά.